Μετά, όταν έπεσε το κομμουνισμό, είχαμε μία ελπίδα ότι θα αλλάξει την κατάσταση, μόνο που οι ίδιοι άνθρωποι που έκαναν το σχίσμα έμειναν πάλι και μετά αυτά τα χρόνια. Και πάλι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα μέχρι αυτοί την άνθρωποι διευθυντούν την Εκκλησία. Στον Ελληνικόλουπιο ημερολόγιο για 2004 εγώ έδωσα μία πρόταση ότι η λεγόμενη Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι το τελευταίο όχυρο του κομμουνισμού. Μόνο για αυτή την πρόταση με καταδίκασαν 2,5 χρόνια. Και το λέω και τώρα και πάλι και το επαναλάβω ότι πραγματικά το τελευταίο όχυρο του κομμουνισμού είναι αυτή τη σχισματική εκκλησία. Ότι όλα μετά τον κομμουνισμό άλλαξαν και δεν υπάρχει μόνο μία κόμμα, κομμουνιστικό κόμμα, υπάρχουν πολλά κόμματα και ηγέτες των κομμάτων. Σχεδόν όλα άλλαξαν, αλλά έμειναν ήδη οι ηγέτες της εκκλησίας. Αυτοί που ήταν επίσκοποι τότε, έμειναν επίσκοποι και μετά την πέση του κομμουνισμού. Και γι' αυτό το λέω είναι το τελευταίο όχυρο. Αλλά για την Εκκλησία τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί οι επίσκοποι είχαν μεγάλη επιρροή τότε από την πολιτική εξουσία να το κάνουν αυτό που το κάνουν. Δεν μπόρεσε σε αυτό το περίοδο να είναι κάποιος επίσκοπος αν δεν επέτρεπε η κυβέρνηση να γίνει επίσκοπος. Είναι φανερό αυτό. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα που είχαν τόσο μεγάλη επιρροή, που έκαναν το σχίσμα, μπορούσε κανείς να πιστεύει ότι τώρα τόσο εύκολα θα αλλάξουν τη γνώμη? 1998 εξελέχθηκα βοητός επίσκοπος, είναι τώρα το θεωρώ μετά τα χρόνια όταν πέρασαν σαν τελευταίο τρένο που το πιάσαμε για να μπορέσουμε να μπούμε από μέσα να αλλάξουμε την κατάσταση. Μερικοί τότε μου έλεγαν, εγώ ήμουν τότε μεταπτυχιούχος στη Θεσσαλονίκη και είχα γνωριμίες με τους Έλληνες, με Σέρβους, με κάποιοι, και κάποιοι τότε με κατηγορούσαν, μα πώς έλαβε τώρα τα κατοίκοντα, έλαβε, έγινε επίσκοπος του σχισματικούς. Εγώ δεν μπόρεσα να τους εξηγήσω, επειδή αν δεν είσαι μέσα σε αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Αλλά πρέπει μόνο πάντα να το ξέρουμε τέτοια λεπτά πράγματα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε μόνο από μέσα. Από έξω δεν γίνεται τίποτα. Βλέπετε τώρα και με αυτή τη φασαρία που γίνονται για το όνομα της χώρας και νομίζω έτσι πάλι δεν θα γίνει τίποτα. Τουλάχιστον η ταπεινή γνώμη είναι μου. Μόνο από μέσα γίνεται η αλλαγή. Δεν μπορεί από έξω. Από έξω πάντα το θεωρείς κάποιος σαν εχθρός, αλλά από μέσα, όταν μπορείς κάτι να προσφέρεις και έχεις εμπιστοσύνη, τότε θα μπορέσεις να το κάνεις. Και εμείς βέβαια με τη καλή προαίρεση μπήκαμε στη Σύνοδο και δεν πέρασε ούτε ένα μήνα από τη χειροτονία μου. Έγινε πρώτη συνάντηση με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών που πρωτοβούλησε να γίνει συνάντηση με την Εκκλησία της Σερβίας. Επειδή μέχρι τότε κανένας ιεράρχης από τη λεγόμενη Μακεδονική Σχισματική Εκκλησία δεν μπόρεσε να έχει επαφή με ένας προϊστάμενος της Εκκλησίας ούτε στην Σερβία ούτε κάπου άλλου. Δεν ήθελαν έτσι. Υπήρχε ένα μίσος, υπήρχε, δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω αυτό, αλλά δεν υπήρχαν προσπάθειες. Και συναντηθήκαμε με τον Αρχιεπίσκοπο και έναν άλλον
Μητροπολίτη ήταν από τους σχισματικούς. Μεταφέραμε τότε τι περιμένουμε από την Εκκλησία της Ελλάδος, ότι θέλουμε να μεσολαβήσει. Και μετά δύο μήνες άρχισαν διαπραγματεύσεις για το εκκλησιαστικό θέμα, για το σχίσμα. Έπρεπε να περάσουν 4 χρόνια, συμμετείχα και εγώ σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Πήγαμε πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη, πήγαμε στο Βελιγράδι, οι αρχιερείς από Σερβία έρχονταν στα Σκόπια και έτσι 4 ολόκληρα χρόνια μέχρι 2002, όταν το Μάιο φτάσαμε σε ένα επίπεδο να υπογραφεί λεγόμενη συνθήκη του Νίς, όπου η κατάσταση της σχισματικής εκκλησίας λυνόταν με δύο κριτήρια. Η εκκλησία θα είναι αυτόνομη υπό το Πατριαρχείο Σερβίας και το όνομα της θα είναι Αρχιεπισκοπείο Χρήδος. Και με τέτοιο κριτήριο δεν θα είχε πρόβλημα με καμία εκκλησία. Ούτε με το Πατριαρχείο Σερβίας, ούτε με τις ελληνόφωνες εκκλησίες, έτσι αν μπορώ να το πω. Και το υπέγραψε 3 αντιπρόσωποι Μητροπολίτες από τις σχισματικές εκκλησίες και 4 από την Εκκλησία της Σερβίας. Σύνοδος Ιεραρχίας της Σερβικής Εκκλησίας το δέχτηκε αυτό το συμβούλιο. Μετά την πίεση της κυβερνήσεως, Ιεράς Σύνοδος της λεγόμενης της σχισματικής Μακεδονικής Εκκλησίας το απέριψε. Και από τότε έγινε ένα κενό. Τι να κάνουμε, ήδη υπήρχε ένας κίνδυνος ότι τα χαλάσει όλα. Και τότε ως Μητροπολίτης Βελεσσών, με τη συμφωνία 2 άλλων επισκόπων, πήγα στο Βελιγράδι και συμφωνήσαμε με τον Πατριάρχη να στείλει πρόσκληση προς τους επισκόπους, όχι προς ολόκληρη την Εκκλησία, αλλά προς τους επισκόπους, προς ιερείς, μοναχούς και προς τον Πίμνιο, για να επανέλθει την ενότητα της Εκκλησίας. Αυτοί οι 2 Μητροπολίτες δέχτηκαν τότε τέτοιο σχέδιο και απάντησαν ότι και αυτοί θα το υποστηρίξουν. Και όταν έστειλε ο Πατριάρχης αυτή την πρόκληση, απαντήσαμε μόνο εμείς ως Μητρόπολης Βελεσσών και Παραβαρδερίου, με τους ιερείς που υπέγραψαν ότι έχονται αυτό και με το Πίμνιο. Και από τότε άρχισαν ήδη τα προβλήματά μας. Μετά 5 μέρες περίπου ήρθε η αστυνομία και μας εξόρισε πρώτα από το Μητροπολιτικό Μέγαρο και μετά από την όλη την επαρχία που είναι Μητροπολίτης. Το τονίζω αυτό, το έκανε παράνομα, ότι και με τους νόμους μας, παρόλα που είναι ακόμα από την αντίδραση του κοινωνισμού, και με τους νόμους μας, δεν μπόρεσε η αστυνομία χωρίς δικαστική εντολή να το κάνει αυτό. Έπρεπε δηλαδή να έχει κάποια εντολή για να μπορεί να μας εξορίσει, κάποια δικαστική απόφαση. Αυτό που το έκανε είναι παράνομα. Την υπόθεση αυτή τώρα περιμένει στο δικαστήριο του Στρασβούργου, το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων βέβαια, και πιστεύουν ότι έχει καλή λύση. Αλλά για να το ξέρετε αυτό, ότι το έκανε παράνομα. Και από τότε άρχισε παράνομα να αντιδράσει η κυβέρνηση, νομίζοντας ότι δεν έχει άλλη λύση.